Μαζί μου στο στούντιο είναι ο καθηγητή αντισυσμικών κατασκευών, ο κύριος Καρίδη. Και κύριε Καρίδη, καλησπέρα σα. Δεν είχαμε σοβαρέ υλικέ ζημιέ από Βέβαια. το τι Δεν είχαμε πούμε, γιατί... για του εξή λόγου. Ε, πρώτον, η επικεντρική περιοχή είναι περιορισμένη σε μάλλον ε, μια περιοχή η οποία δεν είναι πυκνοκατοικημένη. Από είδα, γιατί έκανα αυτοψία επί το από χθε, αμέσω μετά το σεισμό, τα κτίρια είναι κάπως καινούρια. Είτε λόγω του ότι έχουν ανανεωθεί από τον προηγούμενο σεισμό, δηλαδή όσα κτίρια ήταν ε, τροτά, έπεσαν ή επισκευάστηκαν σωστά, ή κατασκευάστηκαν καινούρια. Φαίνεται ότι υπάρχει και μία πρόσθετη ανάπτυξη εκεί. Και έτσι, ε, άρα, στην χειρότερη περιοχή που είναι το επίκεντρο του σεισμού, η περιοχή αυτή. Ήταν και άρεο κατοικημένη και δηλαδή δεν έχει πολλά Πάντως, κτίρια. Πάντως ήταν καλά. και ένας μέτριο σεισμός. Ήταν, δεύτερον, ο σεισμός ήταν αρκετά μέτριος. Τρίτον, ήταν σε κάποιο μεγαλύτερο, ας το πούμε, βάθος από το συνηθισμένο στα 13 χιλιόμετρα. Ε, δηλαδή, αν ήταν πιο ψηλά, στα 5 χιλιόμετρα βάθος ή και λιγότερο ενδεχομένως, μπορεί να είχαμε προβλήματα. Και δεν είχαμε και μεγάλη διάρκεια. Ε, Όχι, η διάρκεια η... είχε αρκετή κάπω. Δηλαδή, όσο απομακρυνόμαστε από το επίκεντρο, τόσο η διάρκεια ε, ήταν μεγαλύτερη, αυξανότατα. Στο επίκεντρο, δίκιο έχετε, ήταν μικρότερη. Πάντω, επισημαίνεται το γεγονό ότι στην περιοχή εκεί τα κτίρια ήταν καλοφτιαγμένα. Ε, Ενδεχομένω έχουν τηρηθεί οι κανόνε, οι προδιαγραφέ. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Ακριβώ. Στο κέντρο τη Αθήνα όμω. Ακριβώς. Είχαμε προβλήματα. Βεβαίω. Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι τα εγκαταλειμμένα κτίρια είναι. Και γύρι. όχι μόνο από το σεισμό, αλλά το έχουμε δει και σε αρχέ του χρόνου με τη βροχόπτωση. Θυμόσαστε δύο κτίρια παλιά που κατέρευσαν. Και εγώ πιστεύω ότι καθημερινά είμαστε εκτεθειμένοι όποιο περνάει από εκεί και ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούν μαγαζάτορε που μετατρέπουν τα παλιά κτίρια. Συνηθίζεται πολύ αυτό, κάποιο κύριε μπαρ είτε. ή σε κάποιο εστιατόριο κλπ. Πρέπει να το προσέχουν ιδιαίτερα. Να σας θυμίσω ένα πράγμα. Με το σεισμό της ΚΟ του 17. θυμόμαστε τους δύο νεκρούς που είχαμε και κάποιον τραυματία από το παλιό μπαρ το, οποίον, ε, το mm -hmm. οποίο έπεσε η οροφή. Κατέρευσε ένα κομμάτι του κτηρίου. Ή ε, μπορούμε να πούμε ότι... Ε, το άλλο θέμα με, τη, με τη Χαλκιδική. Αν το υπόστογο αυτό είχε κάποια αντισυσμικότητα, προφανώς δεν θα κατέρε σαν χάρτινο ή χάρτινο σπύργος. Θα κρατούσε, γιατί πάντα οι σωστές κατασκευές, όσο και να υπερβαίνουμε τη φορτεσίτους, τους, κρατάνε δεν πέφτουν. Αντέχουν κατευθεία. περισσότερο δηλαδή. Ναι, δηλαδή σου δίνει την ευκαιρία να αντιδράσει, να κρυφτεί λίγο, να πα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Επίση ήθελα να επισημάνω το εξή. Ότι το 112 είναι πολύ ωραίο. Το οποίο έχει γίνει τόσο, τόσο λόγο στον τελευταίο καιρό. Όμω θεωρώ. Και αυτό είναι σύμφωνα με τις εντολές των Ηνωμένων Εθνών σχετικά για τη μείωση των επιπτώσεων των uh, φυσικών καταστροφών. Mm -hmm. Οφείλουν αυτοί οι οποίοι φιλοξενούν κόσμο, όπως είναι ξενοδόχοι, εστιάτορες, αυτοί που έχουν τα μπαρ κλπ, να έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ένα χώρο καταφυγίου ισχυρό, είτε σε σεισμό είτε εναντί οποιασδήποτε άλλη καταστροφής, να υπάρχει αυτό, να είναι τεκμηριωμένο, πιστοποιημένο και δεύτερον, να δίνει ο ίδιος οδηγίες, στους ξένους, στη γλώσσα θα τους και στους Έλληνες, Αυτό θα έπρεπε... τι πρέπει να κάνουν. Διότι το 112, να... τι να το κάνεις. Ωραία, μου ήρθε, εγώ κάθομαι στο εστιατόριο και τρώγω. Κάτω από το, από το υπόστεγο, Στη Χαλκιδική εννοώ. Ναι. Έρχεται λοιπόν το 112 και μου λέει, ξέρετε, θα έρθει η καταστροφή. Σεισμός ή οτιδήποτε άλλο. Ή ήρθε σεισμός, δεν ξέρω τι. Ε, τι να κάνω, να φύγω. Όχι, θα καθίσω εδώ. Άρα, εδώ πρέπει να προστατευτώ. Να πάω δίπλα που θα υπάρχει το καταφύγιο, να μου πει ο εστίατορα, κύριε Καρίδη, ελάτε παρακαλώ, εδώ. Λοιπόν, α δούμε καταρχήν το 112 και να τα δούμε και όλα αυτά στη συνέχεια. Ε, τα, Καλά τα, κάνετε τα, και τα επισημαίνετε. Ε, Μία τελευταία ερώτηση. Διαπιστώσατε Όσο προβλήματα στην αυτοψία που κάνατε, στην περιοχή που πήγατε, ναι. ε, κτιρίων που να έχουν πρόβλημα. Όχι, δεν βρήκα. Ε, Αντιστρόφως Πολλά προβλήματα από πτώσεις ομάδων από δευτερεύοντα στοιχεία στο κέντρο της Αθήνας και σε όλα τα παλιά αυτά τα κτίρια τα οποία είναι γνωστά, τα οποία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να αντιμετωπιστεί οπωσδήποτε. Δηλαδή, έχει φτάσει πια ο κόμπος στο χτένι. Είτε το κατεδαφίζουμε και το κάνουμε ελεύθερο χώρο, γιατί έχει έλλειψη ελεύθερων χώρων η Αθήνα. Γιατί να μην υπάρχει ένα παρκάκι εκεί, μερικά δέντρα, ένα παγκάκι να κάθεται κανείς Μάλιστα. όταν κάνει μια βόλτα. Ή να επισκευαστούν σωστά και να μπουν σε μια λειτουργία. Δηλαδή Μάλιστα. να εξυπηρετήσουν, να γίνει ένα κατάστημα, οτιδήποτε, αλλά να είναι ασφαλές. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ και εγώ ευχαριστώ πολύ.